Ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που ανοίξατε την πόρτα, με βάλατε μέσα, με ακούσατε και μαζί είδαμε, προβληματιστήκαμε, καταγράψαμε, ζήσαμε όλα αυτά τα οποία μας επιφύλασαν τα τελευταία 11 χρόνια, στα οποία βρίσκουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται Crete TV. Για αυτή την οικογένεια ευχαριστώ όλη την οικογένεια της Crete TV, αυτούς που με πίστεψαν, αυτούς που με έμαθαν και αυτούς που μου δείχνουν έτσι την αγάπη τους. Με αυτά τα ξεχωριστά λόγια, η αγαπημένη συνάδελφος Νικολέτα Σφακιανάκη ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό κοινό, από το οποίο τόσο πολύ αγαπήθηκε, ότι ο κύκλος της στην εκπομπή Crete Σήμερα της Crete TV ολοκληρώνεται. Η επαφή ωστόσο με τον κόσμο θα συνεχιστεί από άλλο μετερίζει. Λίγο νωρίτερα η Νικολέτα Σφακιανάκη μέσα από την εκπομπή «Καλό μεσημέρι» με την Ιωάννα Μαλέσκου υποστήριξε ότι έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του κόσμου, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι πλέον θα ακολουθήσει κάτι που πάντα τη γοήτευε. Από σήμερα το βράδυ και μετά ο ρόλος μου θα είναι διαφορετικός. Θα υπάρχει ένα άλλο μετερίζει, αν θέλεις. Έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι μια απόφαση την οποία την παίρνεις εν μία νυχτή. Είναι μια απόφαση την οποία οφείλεις, όταν σέβεσαι τον κόσμο στον οποίο απευθύνεσαι, οφείλεις να τη φιλτράρεις, να τη βασανίζεις, να την παίρνεις έτσι όπως πρέπει. Όριμα και συνειδητοποιημένα. Η εκπομπή Crete Σήμερα συνεχίζει στην Crete TV για 11η χρονιά. Με πολιτικές ανησυχίες από νεαρή ηλικία και με την πολιτική να αποτελεί την επιστήμη που τόσο πολύ αγάπησε και αγαπάει. Απόφοιτη κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το λόγο της να χαρακτηρίζεται από την ορθή επιχειρηματολογία, ενώ μέσα από τη δημοσιογραφία πάντα κρατούσε ίσες αποστάσεις. Αυτή είναι η Νικολέτα Σφακιανάκη, η συνάδελφος με τον ακέραιο χαρακτήρα, με την άψογη συμπεριφορά, που πλέον τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά για την ίδια. Σε όποιες αλλαγές κάνει κάποιος, και κυρίως όταν είναι μεγάλες αλλαγές, όταν ανοίγουν νέα κεφάλαια στη ζωή του, θα πρέπει να τις κάνει όταν είναι καλά. Την περίοδο που είναι καλά, την περίοδο που η όποια απόφαση δεν την παίρνεις με συναισθηματικά κριτήρια, την παίρνεις με τη λογική, την παίρνεις αποφασισμένος ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό αγαπώ να κάνω, αυτό θα το κάνω. Και την όποια αλλαγή έχω αποφασίσει στη ζωή μου να την κάνω, την παίρνω σε μια φάση που ναι, είμαι καλά στη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ, νιώθω την αγάπη πρώτα απ' όλα του συναδέλφου μου και όσων με εμπιστεύονται και του κόσμου. Και στην περίοδο που είμαι καλά και φυσικά με στήριγμα τόσο το σύζυγό μου όσο και την οικογένειά μου, προχωράω. Για 11 χρόνια στον όμιλο της Crete TV, Νικολέτα Σφακιανάκη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με αντικειμενικότητα και με βαθύ αίσθημα σεβασμού απέναντι στους τηλεθεατές. Διαχειρίστηκε την πολιτική επικαιρότητα με ευθύνη και με μια τίμια στάση. Η Νικολέτα στάθηκε τίμια απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε όλους όσους την ακολούθησαν σε κάθε της βήμα στη δημοσιογραφία που τόσο πολύ αγάπησε και αγαπά. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία πάντα είχε μια διαμορφωμένη πολιτική αντίληψη. Είχε αντίληψη για τα πολιτικά πράγματα. Θυμάμαι πολλές φορές, αν θέλεις, και τον εαυτό μου μέσα στο σπίτι μου και μεγαλώντας και ως παιδί να συζητάμε πολιτικά, να παρακολουθούμε ειδήσεις, να κρίνουμε πράγματα. Και αργότερα στην πορεία μου ως φοιτήτρια είχα πολιτικές, αν θέλεις, δράσεις, δραστηριότητες, όπως θέλεις πες το, είχα πολιτική παρουσία. Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας με τους απανταχού κριτικούς, εντός και εκτός Ελλάδας. Η Νικολέτα δεν φοβήθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν φοβάται ούτε και τώρα την ευθύνη. Μια ευθύνη, ένα αίσθημα που έμαθε να υπηρετεί μέσα από την Crete TV. Ένα αίσθημα που θα συνεχίσει να υπηρετεί όποιο δρόμο και αν ακολουθήσει. Θεωρώ ότι πάντα έφερε και την ευθύνη αυτού που όλοι εδώ μέσα στην Crete TV μου είχαν βάλει πολύ καλά στο μυαλό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Ποιο είναι αυτό? Η ευθύνη. Ενημερώνεις. Πρέπει αυτό που λες να ξέρεις τι είναι. Εμείς οι συνάδελφοί της δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στην ξεχωριστή Νικολέτα Σφακιανάκη καλή επιτυχία μέσα από αυτό το νέο μετερίζει επικοινωνίας της με τον κόσμο.